Το παραλήρημα του εκπροσώπου της κατοχή του κ. Τατάρ επιβεβαιώνει ότι η μέχρι σήμερα ανοχή η οποία επιδείχθηκε αναφορικά με την έμεση οικονομική ενίσχυση του κατοχικού καθεστώτο τόσο με την αγορά καυσίμων, όσο και με την ελαστική εφαρμογή του κανονισμού της πράσινης γραμμής, αποτελεί άμεση χρηματοδότηση της κατοχής. Η ΕΔΕΚ για ακόμα μία φορά τονίζει την ανάγκη αυστηροποίηση τη εφαρμογή του κανονισμού τη πράσινη γραμμή, ώστε να μην δημιουργούνται συνθήκε αθέμητου ανταγωνισμού, κυρίω σε βάρο των αγροτών και των άλλων παραγωγικών ομάδων του λαού μα. Παράλληλα, επαναλαμβάνουμε την επιτακτική ανάγκη λήψη μέτρων για τον τερματισμό τη παράνομη προμήθεια καυσίμων από τα κατεχόμενα.